Παίξε τώρα με 111 ευρώ μπόνους εγγραφής. winmasters.com.cy. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ. Πέντε παίχτες του Ερμίνε στην περιοχή περιμένουν τη σέντρα. Δίνει το ελεύθερο Τσούκας, Μπουλά. Μια πτώση. Θα δώσει πέναλτι ο διαιτητής. Στο 10ο λεπτό. Πάμε να δούμε ξανά τη φάση. Λαβόρδε, ο οποίος βρισκόταν σε έναν εναγκαλισμό με τον Κατσατή. Ο αρχηγός του Ερμή θα πλασάρει εύκολα και εύστοχα. 1-0 για τον Ερμή απέναντι στην ανόρθωση με τον Γιάννη Ταραλίδη, να φτάνει τα 7 τέρματα στη σεζόν σε 17 συμμετοχές. Δέχεται τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του. Στην άλλη την μπάλα, το 1-0 για τους Στεροπόδαρους. Υπάρχουν κενά στην άμυνα της ανόρθωσης, άρα ορθώς ο Χρήστης Μιχαήλ προσπαθεί να δείξει στους παίχτες του τον τρόπο να τα αξιοποιήσουν. Εδώ έγινε το λάθος. Ο Ντεβέσα για τον Κατσατή μέσα στην περιοχή από διαγώνια θέση και πάλι για τον Ντεβέσα που δεν καταφέρει να κάνει το πλασέ. Πάει να μπει στη φάση ο Μαρτίνιουκ από κόντρα πάνω στο δικό του πόδι. Πάει να παρέμβει ο Λαβόρδε με ταχύτητα. Ο Ψάλτης θα κερδίσει τη μονομαχία. Θα σφυρίξει φάουλ ο Τσούκας, ο οποίος θα βγάλει και την κίτρινη κάρτα στον Λαγό, που είναι η δεύτερη ωστόσο. Κόκκινη κάρτα στο 37ο λεπτό. Ξανά η φάση. Πράνιτς. Πάρα πολύ ύψος δευτεροδοκάρι. Μπλοκάρι ο Αραμπατζής. Και πάμε τώρα να εισπράξουμε αντιδράσεις, κυρίως από πλευράς των γηπεδούχων. Λαβόρδε σηκώνει την μπάλα για τον Σίντελφερτ. Πήρε την κεφαλιά. Η μπάλα πάνω από την εστία του Αραμπατζή. Έχει βρει και σε αντίπαλο. Μπουφ γύρισε, έκανε το σούτ εξαιρετικό, η μπάλα και στο δοκάρι, κεφαλιά ακολούθως, out. Να λοιπόν στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ήρθε στην επαναφορά πρώτος ο Ράγιος, έκανε την κεφαλιά. Με τη μία θα σεντράρει ο Γάλλος, πήρε την κεφαλιά ο Ταραλίδης, Κυριάκου μες στην περιοχή. Βρίσκει χώρο, κάνει το σούτ, η μπάλα θα φύγει σε κόρνερ. Κουτζουρίς για τον Μπουλά, που έχει την ταχύτητα. Θα κατεβάσει υπέροχα την μπάλα στην περιοχή απέναντι στο Δημητρίου. Θα καθυστερήσει, θα κάνει τώρα το σουτ. Όχι, κρατάει την μπάλα. Τώρα το τελείωμα 2-0. Στο 63ο λεπτό. Έστω και αν φάνηκε ότι δυσκόλεψε πολύ τα πράγματα για τον εαυτό του και την ομάδα του, ο Μπουλά κατάφερε να βρει τον τρόπο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα από τον Πουτζουρί. Κατέβασε πολύ ωραία την μπάλα. Μπήκε στην περιοχή. Καθυστέρησε να κάνει το τελείωμα της φάσης. Εν τέλει όμως κατάφερε με το αριστερό να περάσει την μπάλα κάτω από το σώμα του Δημητρίου και παρά την παρουσία του Σίντελφελτ πάνω στην γραμμή του τέρματος να τη στείλει στα δίχτυα για το 2-0. Ένα πολύ σημαντικό πλέον προβάδισμα για τον Ερμή στην υπόθεση νίκη. Ο Κροάτης στα πλάγια για τον Ράγιος που έχει χώρο. Θα κάνει την σέντρα, κεφαλιά, γκολ! 1-2 για την ανόρθωση στο 84ο λεπτό. Φάση που έφερε το γκολ για την ανόρθωση. Πήδηξε για την κεφαλιά ο Ντούρης από τη σέντρα του Ράγιος. Έστειλε την μπάλα στην αφύλακτη γωνία. Έχω την καλύτερη κουπουνοσελία του διαδικτύου. winmaster.com.cy. Έμπα το ράζιο, πιάει το πόλο σου. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ.